την εκτελεστική γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη συγκέντρωση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών στο Αγάλαμο Βενιζέλου, προκειμένου να διατρανώσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, αλλά ταυτόχρονα να στείλουμε μήνυμα στην υπόλοιπη κοινωνία, στους εργαζομένους, στους αγρότες, στους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, ότι τέτοια φαινόμενα μέσα στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ στους φοιτητές μας δεν είναι ούτε μεμονωμένα ούτε τυχαία. Είναι αποτελέσματα ξεκάθαρα της αντιλαϊκής πολιτικής και όσοι θέλουν να μας κλείσουν τα μάτια και στην υπόλοιπη κοινωνία παρουσιάζοντάς τα σαν τυχαία και μεμονωμένα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Είναι καθημερινά φαινόμενα και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της τερκοματικής κυβέρνησης των μονοπωλίων που μας θέλει φθηνούς και ευέλικτους και δούλους. Γι' αυτό οι φοιτητές και οι σπουδαστές δεν έχουν να θερμανθούν, γι' αυτό οι φοιτητές και οι σπουδαστές σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων στις λες και σύντησες για να μπορέσουν να συντηστούν, γι' αυτό μας κόβουν τα συγγράμματα, γι' αυτό αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε να σπουδάσουμε και θα είμαστε φθηνοί εργαζόμενοι των 400 ευρώ. Απέναντι σε όλα αυτά χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται κλιμάκωση του αγώνα, χρειάζεται συμπόρευση με τους εργαζομένους, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, προκειμένου να υψωθεί λαϊκό τείχος απέναντι σε αυτή την πολιτική.